Ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει. Πριν φύγουμε για αυτό το ταξίδι μας, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο ταξίδι, έχουμε φροντίσει για την ταξιδιωτική μας ασφάλεια. Είμαστε εκδρομή με το ταξιδιωτικό γραφείο Κοσμόραμα. Στο προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε στη Γεωργία και εξερευνήσαμε την πρωτεύουσα Τυφλίδα αλλά και άλλες περιοχές της χώρας. Αν θέλετε να δείτε το επεισόδιο μας στη Γεωργία, μπείτε στο happytraveler.gr ή γράψτε Happy Traveler Γεωργία στο YouTube. Σε αυτό το επεισόδιο πάμε στη γειτονική Αρμενία. Είμαστε στη Βόρεια Αρμενία και ήρθαμε να δούμε το μοναστηριακό συγκρότημα Χακπάτ. Η Αρμενία ήταν Σοβιετική Δημοκρατία και τμήμα της Σοβιετικής Ένωσης. Σήμερα είναι μια δημοκρατική χώρα με αρχαία και ιστορική πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό το μοναστηριακό συγκρότημα είναι του 11ου αιώνα και συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO. Το Βασίλειο της Αρμενίας ήταν το πρώτο κράτος που υιοθέτησε τον χριστιανισμό σε επίσημη θρησκεία στις αρχές του 4ου αιώνα. Η παράδοση αναφέρει πως ακριβής ημερομηνία ήταν το έτος 301. Μέχρι σήμερα, η χριστιανική πίστη παίζει σημαντικό ρόλο στην ιστορία και τη συνείδηση του αρμένικου λαού. Ωραία ήτανε, φεύγουμε τώρα από εδώ. Είμαστε στο Ντιλιτζάν, μια μικρή γραφική πόλη. Το Ντιλιτζάν από τους ντόπιους ονομάζεται και Αρμένικη Ελβετία. Είναι χτισμένη σε φαράγγι. Εκεί κάτω περνάει το νερό και δεξιά-αριστερά βουνά. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέρετρα της Αρμενίας και βρίσκεται μέσα στο Εθνικό Πάρκο Ντιλιτζάν. Η δασωμένη και απομονωμένη πόλη διαθέτει παραδοσιακή αρμένικη αρχιτεκτονική και είναι γενέτειρα πολλών Αρμένιων καλλιτεχνών, συνθετών και σκηνοθετών. Έχει εργαστήρι ξυλογλυπτικής εδώ. Και κεραμοποίηση. Επόμενη στάση στη διαδρομή μας στο Εθνικό Πάρκο του Σεβάν. Στην κορυφή του λόφου βρίσκεται η Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων και το Εκκλησάκι του Βαπτιστή. Εδώ πάνω όμως το πιο τέλειο πράγμα είναι η θέα. Η απέραντη λίμνη και οι κορυφές των γύρω βουνών κάνουν το σκηνικό πραγματικά αξέχαστο. Ήρθαμε στη λίμνη Σεβάν στην Ανατολική Αρμενία. Είναι μια από τις πιο μεγάλες λίμνες στην περιοχή του Καυκάσου και ένας πολύ δημοφιλής πόλος έλξης τουριστών στην Αρμενία. Εδώ στο κέντρο της λίμνης υπάρχει αυτό το νησάκι. Βασικά δεν είναι νησάκι, είναι ενωμένο με τη στεριά, αλλά παλαιότερα η στάθμη της λίμνης ήταν πιο ψηλά και όλο αυτό ήταν νησί. Γάτα! Πήραμε γάτα! Δεν είναι γάτα. Είναι ένα γλυκό κέικ που έχουνε. Ωραία! Για να το δοκιμάσουμε. Πολύ ωραίο! Δεν είναι πολύ γλυκό. Είναι πολύ νόστιμο. Το συγκεκριμένο είναι και φρέσκο, είναι ζεστό. Και έχει μια γέμιση μέσα. Μας κάνει ζάχαρη με βούτυρο. Καταρχήν μου σφοβολάει, έτσι. Μου σφοβολάει. Πόπο. Βασικά το τρώνε και ζεστό και κρύο και το γεγονός ότι το πήραμε ζεστό το κάνει ακόμη πιο τέλειο. Γεια σου ρε Αρμενία. Φτάσαμε εδώ, θα μείνουμε απόψε για ένα βράδυ. Είμαστε σε ένα μέρος που λέγεται Τζαχκατζόρ και σημαίνει η κοιλάδα των λουλουδιών. Πάμε να τακτοποιηθούμε.
Πάμε στο δωμάτιό μας. Αυτό θα είναι το δωμάτιό μας. Καλημέρα, πάμε για πρωινό. Τρώμε πρωινό, ξεκινάμε μια καινούρια μέρα στην Αρμενία. Έχουμε πολλή εξερεύνηση σήμερα και το βράδυ θα καταλήξουμε στην πρωτεύουσα Ερεβάν. Πάμε. Ήρθαμε νότια του Ερεβάν, στην νοτιοδυτική Αρμενία, για να δούμε το μοναστήρι Χορ Βιράπ. Στο μοναστήρι Χορ Βιράπ φυλακίστηκε ο Άγιος Γιώργιος ο Φωτιστής, που έφερε το φως του χριστιανισμού στην Αρμενία. Από εδώ φαίνεται καθαρότατα το βουνό Αραράτ. Είναι το σύμβολο της Αρμενίας. Το έχουν και στο εθνόσημο της χώρας. Πάμε να δούμε και μέσα το μοναστήρι. Είναι Κυριακή σήμερα, γι' αυτό έχει πολύ κόσμο και έχει και λειτουργία. Η θέα από το μοναστήρι των δίδυμων κορυφών του βιβλικού Αραράτ προκαλεί δέος και συνάμα μελαγχολία. Το βουνό Αραράτ, βλέπετε, μπορεί να θεωρείται σύμβολο της Αρμενίας, αλλά γεωγραφικά βρίσκεται σε περιοχή που σήμερα είναι στην επικράτεια της Τουρκίας. Ωραία, μπαίνουμε στο πούλμαν τώρα και φεύγουμε από εδώ. Ήρθαμε στο χωριό Αρένι, να επισκεφθούμε ένα παραδοσιακό ηνοποιείο. Το Αρένι βρίσκεται σε μια έφορη κοιλάδα ανάμεσα σε βουνά. Ένα ποτάμι περνάει από το χωριό και στην περιοχή υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις με αμπέλια. Ωραία, εδώ φτιάχνουν τα κρασιά. Η Αρμενία είναι μία από τις παλαιότερες χώρες στην παραγωγή κρασιού στον κόσμο. Εδώ στην κοιλάδα της επαρχίας Αραράτ έχει αμπέλια που παράγουν εξαιρετικό κρασί. Φεύγουμε! Ήρθαμε να δούμε το εντυπωσιακό μοναστήρι Νοραβάν. Αν και Νοραβάν σημαίνει νέο μοναστήρι, το μοναστήρι που βλέπουμε είναι του 13ου αιώνα, αρκετά παλιό. Δύο πράγματα υπερειδιαίτερα έχει αυτό το μοναστήρι. Πρώτον, η γεωγραφική του θέση είναι μέσα αυτό το φαράκι με τους κόκκινους βράχους. Το δεύτερο πράγμα που το κάνει ιδιαίτερο και μοναδικό είναι ότι έχει δύο ρόφους. Είμαστε στο πάνω όροφο. Το μοναστήρι του Νοραβάν, χτισμένο στη διάρκεια του 13ου αιώνα, υπήρξε σπουδαίο θρησκευτικό και πολιτιστικό κέντρο της Αρμενίας. Είναι ένα από τα μέρη που αν έρθεις Αρμενία πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείς. Αναχωρούμε. Θα κάνουμε μια στάση εδώ πέρα μέσα στο φαράγγι για να τσιμπήσουμε κάτι. Έχει ένα μικρό καταράκτη εδώ. Το νερό να πέφτει από τα βράχια. Πάμε να δούμε μια τεράστια σπηλιά που υπάρχει εδώ.
Φτάσαμε στο Ερεβάν, την πρωτεύουσα της Αρμενίας. Είμαστε στην κεντρική πλατεία, την πλατεία Δημοκρατίας. Εδώ θα μείνουμε. Τρία βράδια θα μείνουμε εδώ. Τέλεια. Ωραίο μέρος. Το Ερεβάν βρίσκεται χτισμένο στις όχθες του ποταμού Χρασντάν και είναι μία από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου, όπως μαρτυρούν τα αρχαιολογικά ευρήματα που έχουν φέρει στο φως οι ανασκαφές. Πιο ωραίες κεντρικές πλατείες πρωτεύουσας. Πολύ όμορφη, ζωντανή, με φαρδιές λεωφόρους, επιβλητικά κτίρια, καταπράσινους κήπους και μεγάλες πλατείες. Αυτό είναι ένα αντάνα κεμπάπ, πολύ παραδοσιακό αρμένικο. Το ενδιαφέρον πράγμα εδώ είναι ότι αυτό εδώ το πιάτο που το βλέπετε κοστίζει κάπου 3 ευρώ, μπορεί και λίγο λιγότερο. Και μια σαλάτα του κέσαρα με κοτόπουλο, άλλο τόσο και λίγο λιγότερο. Και είμαστε σε ένα ωραίο κυριλέ μαγαζί στο κέντρο της πόλης. Δεν είναι ωραία η Αρμενία. Καλή όρεξη. Πάρα πολύ νόστιμο. Σούπερ. Η επόμενη μέρα ξεκίνησε. Πάμε να φάμε πρωινό. Καλημέρα. Σήμερα θα εξερευνήσουμε το Ερεβάν, αλλά πρώτα πάμε να φάμε πρωινό. Αν θέλετε να δείτε αναλυτικά όλες μας τις γαστρονομικές περιπέτειες στην Αρμενία με τα διάφορα τοπικά φαγητά που δοκιμάσαμε, μπείτε στο happytraveler.gr και στο κανάλι μας στο YouTube. Εκεί έχουμε ανεβάσει πολλά food vlogs από την Αρμενία. Έχει τέλειο πρωινό και πήρα ό,τι πιο παραδοσιακό βρήκα να δοκιμάσω. Εδώ αρμένικα τυριά, αρμένικα λαδικά, κυρίως παστούρμα, ένα σαλάμι, φρουτάκια, πιτάκι τύπου πενιλί μικρό. Πίνουμε και χυμό βερικό. Γεια μας και καλημέρα. Ήρθαμε στο πάρκο της Νίκης, πάνω στο λόφο. Από εδώ βλέπουμε τη θέα, αλλά επίσης απολαμβάνουμε το επιβλητικό άγαλμα της μητέρας της Αρμενίας. Αυτό το αεροσκάφος είναι το σοβιετικό MiG. Το άγαλμα και το πάρκο είναι αφιερωμένο στα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Φαίνεται το Αραράτ από εδώ. Να το. Ήρθαμε να δούμε τον καθεδρικό ναό Σβαρτνότς. Είναι ένας υπερεπιβλητικός ναός του 7ου αιώνα μετά Χριστόν, ο οποίος τον 10ο αιώνα καταστράφηκε από σεισμό. Ήταν ένας τεράστιος ναός, είχε ύψος 74 μέτρα. Και λένε πως αν δεν είχε καταστραφεί θα ήταν ο πιο όμορφος και επιβλητικός χριστιανικός ναός στον κόσμο. Μαζί με την Αγία Σοφία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον μέρος. Να έρθετε κι εσείς όταν περάσετε από εδώ. Επόμενη στάση μας, ο ιερός χώρος Εσμιατζίν, στον οποίο βρίσκεται και ο καθεδρικός ναός του Πατριαρχείου της Αρμενίας. Εδώ το μέρος είναι σαν μικρή πολιτεία, κάτι σαν το Βατικανό της Αρμενίας. Δυστυχώς κάνουν κάποια έργα και δεν μπορούμε να το θαυμάσουμε όπως θα θέλαμε. Έχεις καλοσχές.
Και μέσα έχεις καλοσχές. Λίγα μπορούμε να δούμε δυστυχώς. Φεύγουμε. Πάμε πάλι στο κέντρο της πόλης. Είμαστε στο εμπορικό κέντρο του Ερεβάν. Πάμε βόλτα στα μαγαζιά. Το Ερεβάν έχει συνολικά περίπου 1,5 εκατομμύριο κατοίκους. Είναι σχεδόν η μισή ολόκληρου του πληθυσμού της Αρμενίας. Στο μαγαζί που λέει τυροπιτοειδή έχει και γύρω. Πήραμε αυτό, δεν ξέρω πώς λέγεται, σαν πυροσκή είναι και κάνει 100 τραν. Σκεφτείτε ότι 500 τραν είναι 1 ευρώ. Τα 100 είναι 20 λεπτά. Για να δοκιμάσουμε τι παίρνεις με 20 λεπτά. Πάντως είναι ζεστό. Είναι σαν λουκουμάς, σαν πυροσκή. Αλλά έχει μια γλυκάδα. Είναι τυρί. Δεν είναι γεύση. Δεν είναι τυρί, δεν είναι κρέας, πρέπει να είναι πατάτα. Θέλω να δοκιμάσεις. Α, είναι πάρα πολύ φρέσκο αυτό, καμία σχέση. Ναι, ναι. Καίει. Καίει. Ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά έχει κάτι πράσινο. Εντάξει, δεν έχει ούτε γεύση ούτε τίποτα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι και ζεστό και είναι και φρέσκο. Και όντως μοιάζει με πυροσκή. Αλλά αν δεν είχε αυτό το πράσινο μέσα, ήταν πολύ ωραίο. Ωραίο. Με πατατογέμιση. Αυτό είναι το πάρκο Σαχουμιάν. Στην άλλη του άκρη είναι η πλατεία Δημοκρατίας και το ξενοδοχείο μας. Πάμε προς τα πάνω. Είμαστε ακριβώς στο κέντρο της πλατείας Δημοκρατίας. Τέλεια πλατεία, πολύ μου αρέσει που είναι έτσι άδεια. Ξεροσφύρι θα το πιω. Τι πάει με τον καφέ. Χα, σοκολάτα. Και στην Αρμενία έφτασε η σοκολάτα μας. Σε όλο τον κόσμο έχει πάει. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler! Το βλέπουμε και εμείς όσο το βλέπετε κι εσείς. Τι νομίζετε, δεν ταξιδεύουμε συνεχώς. Υπάρχουν και στιγμές που αράζουμε στο σπίτι μας και αυτός είναι ο καινούριος μας καναπές. Το πήραμε εδώ από τη Θεσσαλονίκη από το Μαρμαρίδι. Και έχουμε και ένα βιντεάκι που ανεβάσαμε που πήγαμε να πάρουμε αυτόν τον τέλειο καναπέ. Περιμένουμε τα σχόλιά σας να μας πείτε αν σας άρεσε. Εμείς με το που μπήκαμε στο μαγαζί ήταν ο πρώτος που είδαμε και μας άρεσε. Τον ερωτευτήκαμε. Είναι ο τέλειος καναπές για να αράζεις και να βλέπεις Happy Traveler. Εν τω μεταξύ, όσο βλέπουμε την εκπομπή μαζί σας. Βλέπουμε και τα σχόλια και όλα αυτά που ανεβάζετε στο Instagram και το Twitter. Και ειδικά στο Instagram ανεβάζετε και stories και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας ακολουθείτε και εμένα και την Ηλέκτρα αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής. Α, και τον Ηρακλή. Ξεκινάει το Happy Traveler. Happy Traveler, Ηρακλή. Πριν φύγουμε για αυτό το ταξίδι μας, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο ταξίδι, έχουμε φροντίσει για την ταξιδιωτική μας ασφάλεια. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler, βρισκόμαστε στην Αρμενία και συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα Ερεβάν. Το κλειδί της πόλης του Ερεβάν. Αυτή είναι η Βόρεια Λεωφόρος. Είναι πεζόδρομος και καταλήγει στην όπερα πάνω-πάνω. Το ενδιαφέρον με αυτό το πεζόδρομο είναι ότι από κάτω υπάρχει εμπορικό κέντρο. Είναι γεμάτο καταστήματα. Ωραία!
Αν βρέχει, έρχεσαι εδώ, ή αν κάνει πολύ ζέστη. Είμαστε στο πάρκο μπροστά στην όπερα και αυτή εδώ είναι η λίμνη των Κύκνων. Απλά δεν βλέπω Κύκνους. Αυτή είναι η όπερα του Γερεβάν και αυτή η πλατεία μπροστά είναι η πιο ζωντανή πλατεία της πόλης. Παρεπιπτόντως το όνομα αυτής της πλατείας είναι Πλατεία Ελευθερίας. Κρίτσια, Αρμίνια, δεν, μπράδε. Τσίγιου. Κοιτάξτε πως είναι από πίσω το κτίριο της όπερας, σαν πολυκατοικία. Περπατήσαμε πίσω από την όπερα και ήρθαμε να δούμε το Cascade, αυτό το διαδοχικό κλιμακωτό κατασκεύασμα, το οποίο οδηγεί πάνω στο μνημείο της Νίκης. Έχει συντριβάνια, λουλούδια και περίεργα γάλματα. Εδώ είναι σαν μια έκθεση με έργα διαφόρων καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Εντάξει, όποιος το σχεδίασε αυτό, του βγάζω το καπέλο. Εντάξει, ο κάθε όροφος εκπλήσει λίγο παραπάνω κάθε φορά. Μέσα είναι μουσείο και έχει και κυλιόμενες σκάλες, αν δεν θες να ανέβεις με τα πόδια. Είμαστε σχεδόν πάνω-πάνω. Η συνολική ψωμετρική διαφορά αυτής της κατασκευής είναι περίπου 120 μέτρα. Εδώ πάνω σε αυτό το λόφο, εκτός από αυτό το μνημείο, βρίσκεται και το μνημείο της μητέρας Αρμενίας, που είδαμε πιο πριν. Κάτσαμε να φάμε σε ένα μέρος που ήταν γεμάτο. Περιμέναμε για τραπέζι. Και θα φάμε κάτι παραδοσιακές πίτες εδώ πέρα με κιμά και τέτοια πάνω. Τέλειο φαίνεται, τα φτιάχνουν εδώ μπροστά μας. Αυτές οι λαχταριστές πίτες με κιμά που μοιάζουν με πίτσα είναι αρμένικα λαχματζούν και είναι από τα πιο δημοφιλή φαγητά στην Αρμενία. Πήραμε αυτό που έχει κιμά και τυρί. Για να δοκιμάσουμε. Αυτό που έχω προσέξει είναι ότι δεν μας έφεραν μαχαιροπύρουνα. Κάτι που σημαίνει ότι θα φάμε με τα χέρια. Πώς στην Ιταλία θα βγει μια παρέα έξω να φάει πίτσα, εδώ στην Αρμενία θα βγει η παρέα να φάει λαχματζούν. Φανταστική γεύση ο κιμάς και το τυρί. Τέλεια ζύμη. Εντάξει, μόλις ανακαλύψαμε έναν γαστρονομικό θησαυρό. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Να πως λέγεται το μαγαζί για να μπορείτε να το βρείτε όταν έρθετε. Και μετά το φαγητό κάναμε μια τελευταία βόλτα για να χωνέψουμε πριν πάμε για ξεκούραση. Καλημέρα! Σήμερα θα πάμε εκδρομή έξω από το Ερεβάν. Θα πάμε περίπου μία ώρα στα ανατολικά να δούμε έναν αρχαίο ναό και μετά επιστρέψουμε στο κέντρο της πόλης για να συνεχίσουμε τις βόλτες μας εδώ. Κοιτάξτε ομορφιά!
ναός στιάχτηκε τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, για την ακρίβεια το 77 μετά Χριστόν. Πολύ ενδιαφέρον ναός. Φεύγουμε τώρα από εδώ. Ήρθαμε να δούμε το μοναστήρι Γκεχάρτ. Βρίσκεται μέσα στο Φαράγγι, σε καταπληκτική τοποθεσία. Έχει φυσική πηγή από το βουνό μέσα στο μοναστήρι. Έχουμε ανέβει πάνω και εδώ έχει μια τρύπα που βλέπει τον κάτω ναό. Εντάξει, απίστευτο φυσικό τοπίο, φανταστικό μέρος και θες απλώς να αράξεις εδώ πέρα κανένα δύο ώρο, να φας κάτι και απλά να κάτσεις. Απαραίτητο αυτό σε κάθε ταξίδι, που και που να αράζεις. Πάλι καλά που φέραμε και Προμήθειες από Ελλάδα. Απαραίτητες στο άραγμα. Έχουν και μελίσια στο μοναστήρι και εντελώς τυχαία τρώω μπισκότα με μέλι. Πάμε να δούμε το ιστορικό μουσείο του Ερεβάν. Είναι στην κεντρική πλατεία Δημοκρατίας. Αυτό το επιβλητικό κτίριο. Στον πάνω όροφο του μουσείου είναι η Εθνική Πινακοθήκη της Αρμενίας. Μπήκαμε σε ταξί για να πάμε σε μια άλλη γειτονιά του Ερεβάν και να επισκεφθούμε μια αγορά που μας πρότεινε κάποιος από εσάς στο Instagram. Ήρθαμε να δούμε την πιο μεγάλη αγορά τροφίμων στο κέντρο του Ερεβάν. Λέγεται Γκαμ. Πάμε! Πόροση, κοιτάξτε εδώ! Αυτό είναι αγορά! Έλληνες, κάνετε! Να μας ακολουθείτε στο Instagram και να μας προτείνετε πράγματα για να κάνουμε στους προορισμούς που επισκεπτόμαστε. Μπορείτε επίσης να μας προτείνετε προορισμούς για να πάμε. Περιμένουμε τις προτάσεις σας. Έχει και πάνω όροφο. Με ρούχα. Μια υπαίθρια λαϊκή αγορά. Και η κλειστή αγορά συνεχίζεται σε εκείνο το κτίριο. Και ροδακινάκι με κεράσανε. Πεντανόστιμο, πω! Τι ωραία! Πολύ ωραία είναι, πάρα πολύ ωραία. Εσάς σας αρέσει? Γράψτε το μας! Μπείτε στα social media τώρα, στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter και γράψτε αν σας αρέσει και εσάς να βλέπετε τέτοιες αγορές στις ξένες χώρες που επισκεπτόμαστε.
Ήρθαμε να δούμε το Vernissage Market. Είναι ανοιχτή αγορά με είδη τέχνης. Έχει τεράστια ποικιλία. Έχει βιβλία, σουβενίρ, ρούχα. Αυτή η αγορά είναι ανοιχτά καθημερινά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Πήραμε μαγνητάκια και ένα από αυτά είναι για εσάς. Θα κάνουμε διαγωνισμό, μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook για να πάρετε μέρος. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο να αφήσουμε τα πράγματα που αγοράσαμε, να φρεσκαριστούμε λιγάκι και μετά βγαίνουμε βόλτα. Πάμε για φαγητό σε Αρμένικη Ταβέρνα, η οποία έχει και πρόγραμμα ζωντανής παραδοσιακής μουσικής. Αν θέλετε αναλυτικές πληροφορίες για τους τρόπους που ταξιδεύουμε, τα ξενοδοχεία που μένουμε, τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούμε, αλλά και πολλές ακόμα ταξιδιωτικές πληροφορίες, μπείτε στο site μας, το happytraveler.gr. Καλημέρα! Υπάρχει ένα μνημείο εδώ στο Ερεβάν που αν έρθεις δεν μπορείς να μην πας να το επισκεφθείς. Φύγαμε. Ήρθαμε να δούμε το μνημείο της γενοκτονίας των Αρμενίων. Η γενοκτονία λέγεται και Ολοκαύτωμα των Αρμενίων και ήταν η συστηματική εξόντωση από την κυβέρνηση των Οθωμανών κοντά στο 1,5 εκατομμύριο Αρμενίων. Ήταν ένας τεράστιος διωγμός από τα εδάφη της σημερινής Τουρκίας των Αρμενίων που ζούσαν εκεί και η παράλληλη εξόντωσή τους. Δίπλα στο μνημείο υπάρχει και το Μουσείο της Γενοκτονίας, το οποίο μπορείς να μάθεις όλες τις σχετικές ιστορικές πληροφορίες. Το μουσείο φτιάχτηκε το 1995. Αυτά εδώ τα δέντρα έχουν φυτευτεί από αρχηγούς κρατών και άλλους επισήμους, οι οποίοι επισκέφθηκαν το μνημείο και αναγνώρισαν τη γενοκτονία των Αρμενίων. Εντάξει, αυτή η επίσκεψη ήταν κάπως ψυχολογικά δύσκολη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να την κάνει κάποιος που θα έρθει εδώ στην Αρμενία. Απλά και μόνο σαν φόρο τιμής. Φεύγουμε τώρα από εδώ.
είναι το κάστρο Άμπερτ. Είναι του 7ου αιώνα και είναι το μοναδικό τέτοιου είδους κάστρο στην Αρμενία που σώζεται μέχρι σήμερα. Η εκκλησία αυτή λέγεται Μαχραμασέν. Χαιρετάμε το κάστρο, μπαίνουμε στο πούλμαν και συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Είμαστε στο Αστάρακ, είναι μία από τις αρχαιότερες πόλεις Αρμενίας. Αυτό είναι ίσως το πιο διάσημο αξιοθέατο του Αστάρακ, είναι η λεγόμενη Κόκκινη Εκκλησία του 7ου αιώνα. Αυτή η εκκλησία είναι μοναδική τέτοιου είδους στην Αρμενία που έχει κεραμίδια. Είναι φτιαγμένη με κονίωμα και με καρφιά. Φεύγουμε και από εδώ, επιστρέφουμε Ερεβάν. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Εσείς για την ώρα ακολουθήστε μας σε Facebook, Twitter και Instagram. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube και αν σας έπιασε λιγούρα, τσιμπήστε ένα snack. Εμείς τρώμε κάτι νόστιμο, ελληνικό και υγιεινό. Ένα μήλο, γιατί με ένα μήλο την ημέρα ταξιδεύεις με άλλο αέρα. Τα λέμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler. Πριν πάμε πίσω στο ταξίδι μας, να πιούμε ένα καφέ. Τον αγαπημένο μας εξαιρετικής ποιότητας καφέ. Τον καφέ που μπορούμε να βρούμε σε αυτά τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Πάμε πίσω στο ταξίδι μας. Βγήκαμε πάλι έξω και πάμε να βρούμε κάτι να φάμε, γιατί το στομάχι γουργουρίζει. Το βρήκαμε! Πάμε να φάμε! Για να πιούμε πήραμε αριάνι. Και για να φάμε μια ποικιλία σαλατών και δύο τυλιχτά. Μιαμ, μιαμ, μιαμ! Χούμους, ταμπουλέ και φατούς. Λίγα και καλά πράγματα έχει το μενού. Πατάτες και σαλάτες. Πολύ ωραίο. Ήρθαν και τα κυρίως. Αυτό είναι με κοτόπουλο της ηλέκτρας και αυτό εδώ είναι με το αρμένικο σουτζούκ. Αυτό είναι τέλειο. Γεύση που σε ταξιδεύει. Πολύ αρμένικη. Τέλειο είναι. Ωραίο είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Θες να δοκιμάσεις από αυτό. Δοκιμάσου λίγο, θα σας αρέσει. Όχι, ωραίο είναι. Καίει λίγο. Σου έρχεται με δόσεις, αλλά είναι ωραίο. Bye bye, thank you. Ωραία ήτανε. Καλό φαγητό. Φεύγουμε από εδώ. Περπατήσαμε και φτάσαμε σε ένα άλλο πάρκο με πλεούμενα ποδήλατα. Η Ηλέκτρα είχε μια πολύ καλή ιδέα. Είσαι έτοιμη? Είμαι έτοιμη, γεμάτη αδρυναλίνη. Γιατί μας κοιτούσαν περίεργα τα παιδιά εκεί πέρα? Δεν ξέρω, μας κοιτούσαν λίγο περίεργα, επειδή τους ζητήσαμε να μπούμε σε αυτό το παιχνιδάκι που μπαίνουν μόνο παιδιά. Ένας ενήλικας, δύο παιδάκια. Ναι. Εμείς δεν έχουμε παιδάκια. Είμαστε παιδάκια.
Βγήκαμε, ωραία ήταν. Παιδικό, αλλά ωραίο. Έγινε ωραία ιδέα είχα. Τέλεια. Και μετά από αυτή τη βόλτα στη λίμνη και αφού κάψαμε μερικές θερμίδες ποδηλατώντας στο νερό, πάμε για φαγητό. Όταν θα βγουν οι Αρμένοι για φαγητό ή θα κάτσουν να φάνε με παρέα, στάνταρ στο τραπέζι θα έχει πολλά μεζεδάκια, σαν αυτά που τρώμε και στην Ελλάδα. Ντολμαδάκια για λατζί. Έχει μια ιδιαίτερη έξτρα νοστιμιά και εννοείται χειροποίητο. Μελιτζάνο σαλάτα. Μουταμπάλ. Α, αυτό έχει και ταχίνι μέσα. Μουχαμάρα. Ακούσε εκεί όνομα. Έχει καρύδι μέσα. Και έχει πολύ έντονη γεύση. Είναι τέλειο. Θαύμα. Ένα από τα πιο παραδοσιακά πιάτα της Αρμενίας είναι οι κεφτέδες. Οι κιοφτέδες. Τσι κιοφτέ. Ο μη κεφτέδες. Το ταρτάρ της Αρμενίας. Δεν πρόκειται να φάω. Σίγουρα. Για τολμηρούς. Τι να δοκιμάσουμε. Λες να είναι ωραίο. Δεν έχω ιδέα. Και αυτή είναι η παραδοσιακή σάλτσα ντομάτας. Η λέτσο. Για να δοκιμάσουμε. Και είναι ωραίο. Ωραίο, δεν ξέρω αν μπορώ να τα φάω όλα αυτά. Αλλά μ' αρέσει. Θα προτιμούσα ψημένα. Αλλά και για τη δοκιμή και μόνο αξίζει να πάρεις. Ωραία ήτανε. Λίγο μω, αλλά καλό. Γεια σου, Καραφέ! Τι γίνεται? Καλά, καλά. Καλώς ήρθατε στην Αρμενία. Λοιπόν, είναι καλός φίλος εδώ πέρα από την Αρμενία, ο οποίος έχει ζήσει στην Ελλάδα πόσα χρόνια? 12 χρόνια. 12 χρόνια Ελλάδα. Πού? Αθήνα, Αθήνα. Φαντάζομαι έχεις φίλους Αθήνα. Βέβαια, βέβαια. Πηγαίνω, έρχεσαι, έρχεσαι. Βέβαια, βέβαια. Αθήνα. Κάθε χρόνο για 1-2 μήνες με στην Αθήνα. Με και γύρισε εδώ, μόνιμα. Και γύρισα εδώ, ναι. Παντρεύτηκα εδώ, έχω ένα παιδάκι εδώ. Ω, τέλεια. Τέλεια, τέλεια, ναι. Λοιπόν, μας αρέσει πάρα πολύ εδώ. Νιώθουμε τεράστια έτσι, φιλοξενία. Είστε πάρα πολύ καλοί όλοι εδώ πέρα. Και περνάμε πάρα πολύ όμορφα και ελπίζουμε να έρθουν κι άλλοι να επισκεφτούν. Και επόμενη φορά να έρθω για ακόμα περισσότερο καιρό. Ναι, εννοείται. Να γυρίσουμε τα πάντα εδώ. Ωραία. Για πες λίγο με τι ασχολείσαι. Είμαι φωτογράφος, φωτορεπόρτερ είμαι. Ταξίδια, φωτογραφίες. Α, μοιάζουμε λίγο, ε! Ναι, 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 βέβαια. Ωραία. Γιατί έχω δει και στο Instagram ανεβάζεις από εδώ, από εκεί, ωραία πράγματα. Ναι, από διάφορες χώρες που πάω. Σου λείπει κάτι από Ελλάδα, από τον καιρό που έλειπε, ζούσε Ελλάδα. Τα πάντα μου λείπουν από την Ελλάδα, τα πάντα. Φίλοι μου, η θάλασσα, η πόλη, οι άνθρωποι, όλοι. Όλοι, τα πάντα, τα βλέπω πάντα. Βλέπω ότι δεν λες φαγητό, γιατί και εδώ έχετε πολύ καλό φαγητό. Ψητά και σουβλάκια και κεμπά και τέτοια. Πολύ κρέας εδώ. Πολύ κρέας. Πραγματικά, αυτό το καταλάβαμε πολύ καλά. Τι προτείνεις εδώ πέρα γενικά να κάνει κάποιος όταν έρθει? Βλέπουμε ότι είναι πολύ ζωντανή πόλη, έχει νυχτερινή ζωή. Νυχτερινή ζωή, αλλά είναι και ταξίδια εκτός του Ιερεβάν, γιατί υπάρχουν πολλά μοναστήρια, αρχαίοι τόποι που αξίζει κάποιος να ταξιδέψει στην Αρμενία να τα δει. Mm-hmm. Γιατί το έχουν κρατήσει εδώ όλα αυτά. Ωραία. Και αξίζει κάποιος να τα δει. Τέλεια, τέλεια. Χαιρετίσματα στην Ελλάδα στους φίλους. Πολλά χαιρετίσματα, πολλά φιλιά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Κάπου εδώ και αυτό το ταξίδι μας φτάνει στο τέλος του. Ελπίζουμε η Αρμενία να σας εξέπληξε ευχάριστα όπως εξέπληξε και εμάς. Ξέρουμε ότι στην Ελλάδα ζει πολλοί κόσμος από την Αρμενία. Θα χαρούμε να λάβουμε τα σχόλια και τα μηνύματά σας και να μας πείτε πώς σας φάνηκε η δική μας οπτική της πανέμορφης σας χώρας. Αντζογουτσιούν, αντζογουτσιούν, λάβουμε να σας εξέπληξε. Άντε, γεια. Περιμένουμε τα σχόλιά σας. Βρείτε τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook και ακολουθήστε μας και στο Instagram. Και εμένα και την Ηλέκτρα, αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής μας. Κάνουμε πολλούς διαγωνισμούς και αν μας ακολουθείτε, θα μπορείτε να πάρετε μέρος. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία για αυτό το ταξίδι, επικοινωνήστε με το ταξιδιωτικό γραφείο που ήρθαμε και εμείς αυτή την εκδρομή. Είναι ένα ταξίδι που συνδυάζει Γεωργία και Αρμενία και περιλαμβάνει ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα με τα σημαντικότερα αξιοθέατα αυτών των δύο χωρών. Επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο μας. Ας πάμε για λίγο ξεκούραση και σε λίγο αναχωρούμε από Αρμενία.
Κάθε ταξίδι είναι ξεχωριστό. Από το 2012 που με την Ηλέκτρα ταξιδεύουμε σαν ζευγάρι και ξεκινήσαμε τα travel vlog, αλλά και σε κάθε εξόρμηση που κάναμε μαζί για την εκπομπή Happy Traveler τα τελευταία 4 χρόνια, καταλάβαμε καλά ένα πράγμα, ότι όσο κι αν ταξιδέψεις, σ' όσα μέρη κι αν πας, ποτέ δεν χορταίνεις. Όσα περισσότερα δεις, τόσο η ταξιδιωτική σου περιέργεια αφυπνίζεται και θες να δεις κι άλλα. Γι' αυτό και εμείς συνεχίζουμε, με εσάς στο πλάι μας, που εκτιμάτε την αυθεντικότητά μας και μας στηρίζετε όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστούμε από την καρδιά μας. Να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια! Yeah!